Γεια σας φίλοι. Σήμερα θα κάνουμε αυτό το πιάτο που είναι τορτίγες. Είναι λίγο μπελαλίδικο, αλλά θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε όσο πιο εύκολο γίνεται. Πάμε να δούμε τα υλικά. Τα υλικά μας είναι τορτίγες, όσες θέλουμε, ανάλογα με το πόσα άτομα είμαστε. Πιπεριές, κόκκινες, πράσινες, κίτρινες τις έχουμε κόψει. Εγώ είχα φλωρίνες, δεν είχα κόκκινες, ούτε κίτρινες. Κρεμμύδι όσο θέλουμε. 1/4 τυρί, ό,τι τυρί έχετε στο ψυγείο, κυφαλοτήρι, φέτα, ό,τι έχετε. Κασέρι, επίσης 1/4. Μία μικρή κρέμα γάλακτος 200 ml. Μανιτάρια, αν δεν έχετε δεν βάζετε. Και το βασικό μας υλικό είναι το κοτόπουλο, φιλέτο. 2 φιλετάκια, τα κόβουμε σε μικρά κομματάκια. Τα οποία θα σας δείξω τώρα ένα κόλπο, το οποίο θα το φτιάχνετε και με τα φιλέτα. Που θα τα ανοίγετε στα δύο και θα τα ψήνετε στο αντικολλητικό τηγάνι, το οποίο είναι πολύ εύκολο φυσικά. Λοιπόν, το φιλέτο το μαρινάρουμε με τι τρόπο. Βάζουμε λίγο λάδι, ρίχνουμε χυμό λεμονιού, αλάτι και λίγο ρίγανη. Αν δεν έχετε δεν βάζετε. Γάντι, οπωσδήποτε θα χρησιμοποιείτε γάντια στην κουζίνα, διότι το γάντι μετά πετιέται και δεν χρειάζεται να πλένετε χέρια. Όπως και τη λαδόκολα στο ταψί, για να πλένετε λιγότερο το ταψί ή και καθόλου. Λοιπόν, και το τελευταίο υλικό, το βασικότερο, είναι η μουστάρδα. Βάζουμε λοιπόν λίγη μουστάρδα, ανάλογα με το κοτόπουλο, με ντομάτι. Ένα κουταλάκι του γλυκού φτάνει, με το μάτι. Ανακατεύουμε το κοτόπουλο. Με αυτόν τον τρόπο δεν χρειάζεται να μείνει στο ψυγείο για να μαναριστεί. Απευθείας, κοιτάξτε, τα έχει απορροφήσει όλα. Έτσι όπως είναι. Ψήνουμε τα φιλέτα, εδώ τα κομματάκια, στο αντικολλητικό τηγάνι. Βάζουμε με τη σειρά γάντι. Μετά πετιέται και τα ψήνουμε μικρά-μικρά για να γεμίσουμε τις τορτίγες. Το φιλέτο γίνεται έτσι καταπληκτικά. Είναι πάρα πολύ νόστιμο με αυτή τη μαρινάδα. Έχει ψηθεί το κοτόπουλο από τη μία μεριά, το έχουμε γυρίσει και είναι σε λίγο έτοιμο. Θα τα βιάσουμε μετά για να σοτάρουμε τα υπόλοιπα υλικά. Τελειώσαμε με το κοτόπουλο και θα σοτάρουμε λίγο με λαδάκι τα υπόλοιπα υλικά μας. Βάζουμε λοιπόν το κρεμμύδι, τις πιπεριές, τα μανιτάρια. Βάζουμε μπαχαρικά της αρεσκίας μας, λίγο λατάκι, η πάπρικα του πάει πολύ, πιπέρι κόκκινο. Ό,τι μας αρέσει βάζουμε. Άλλο τρώει, άλλο δεν τρώει από αυτά τα υλικά. Εμείς βάλαμε απλά ρίγανη γιατί θέλουμε να τα κάνουμε έτσι ελαφρά. Δεν θέλουμε να τα κάνουμε βαριές τις τορτίγες. Γιατί είπαμε προσέχουμε και λίγο τις θερμίδες μας. Και μετά θα σας δείξω τη γέμιση και θα τα βάλουμε στο φούρνο. Θα αφήνουμε να σοταριστούν. Έχουν γίνει οι πιπεριές μας. Ρίχνουμε και το κοτόπουλο. Τώρα θα κάνουμε τη γέμιση, ανακατεύουμε. Λοιπόν, παίρνουμε την τορτίγια. Γάντι. Το ρίχνουμε λίγο τυράκι. Ρίχνουμε και κασεράκι. Θα αφήσουμε λίγο κασέρι για το τέλος για να τις πασπαλίσουμε από πάνω και να ρίξουμε την κρέμα γάλακτος. Βάζουμε και γέμιση. Τώρα, οι περισσότεροι τις διλύγουν κατά αυτόν τον τρόπο. Εγώ, επειδή δεν θέλω να φεύγει από τις άκρες η γέμιση, τις διλύγω κατά αυτόν τον τρόπο. Διλύγω τα πλαϊνά και τις διλύγω μετά μέχρι τέλος. Οπότε είναι καλυμμένες οι άκρες.
Ας κάνουμε άλλη μία. Βάζουμε λοιπόν λίγο τυράκι, λίγο κασεράκι και γέμιση. Είναι μικρές αυτές. Έχει και πιο μεγάλες τορτίγες. Σας βολεύουν οι πιο μεγάλες. Λοιπόν, τα πλαϊνά και τυλίγουμε. Εύκολο είναι. Καλύπτουμε τα τριανά. Έτσι λοιπόν γεμίζουμε το ταψί. Έχουμε γεμίσει τις τορτίγες μας. Αφήνουμε λίγο κασέρι και ρίχνουμε από πάνω. Και ρίχνουμε από πάνω την κρέμα γάλακτος. Που είναι και light. Και τις ψήνουμε στους 150 βαθμούς. Διότι είναι ήδη προψημένες. Ίσα ίσα να λιώσουν τα παιδιά και να τα κασέρια και να το κινήσει. Και δεύτερον, όταν χρησιμοποιούμε λαδόκολλα, χρησιμοποιούμε 150 με 160 βαθμούς. Αλλιώς καίγεται. Οι τορτίγες μας είναι έτοιμες σε πολύ γρήγορο χρόνο. Και σερβίρουμε. Μπορείτε να τις κάνετε μια Κυριακή που έχετε ρεπό. Λοιπόν, σερβίρουμε. Έχουμε σερβίρει. Είναι πολύ νόστιμες. Και σας εύχομαι καλή επιτυχία.